επαιτειακά για την 28η Οκτωβρίου, σε συνεργασία με τον Φιλοτεχνικό Όμιλο, έχουμε διοργανώνουμε μια εκδήλωση η οποία έχει τίτλο «Μνήμες κατοχής, Νίκ Σφαΐ». Είναι μια φράση που την εμπνευστήκαμε από ένα τραγούδι της εποχής που σατήριζε το τελείωμα του φαγητού κατά τη διάρκεια των συσσετιών που για διάφορους λόγους αυτό συνέβαινε, πολιτικούς και στρατιωτικούς λόγους της εποχής. Όλη την εκδήλωση την έχει επιμεληθεί η φιλόλογος κ. Μάγκλαρη Μαρία, είναι διευθύντρια του Γυμνασίου Τεγέας. Φιλολογικά κείμενα θα ακουστούν από διάφορους συγγραφείς αναφορικά με την πείνα. Το κεντρικό αφήγημα της ημέρας και της εκδήλωσης που κάνουμε είναι η πείνα. Θα ακουστούν τραγούδια που αφορούν το κομμάτι, δεν μπορώ να πω ότι θα ακουστούν τραγούδια συγκεκριμένης εποχής, θα ακουστούν όμως τραγούδια και σύγχρονα τα οποία αφορούν το θέμα. Και φυσικά τα παιδιά, τα παιδιά του γυμνασίου αυτά που θα αφηγηθούν και που θα διαβάσουν κείμενα και που θα τραγουδήσουν, έχουν γίνει και δημοσιογράφοι, γιατί στο μεγάλο καφενείο εντοπίσαν ανθρώπους μεγάλης ηλικίας της πόλης μας και τους ρωτήσανε για το πώς ήταν οι μέρες της κατοχής, τα βιώματά τους, και νομίζω ότι και αυτό θα είναι, όπως το έχουμε δει το βίντεο στην απομαγνητοφώνησή του, είναι εξαιρετικό και πολύ ενδιαφέρον. Καλούμε λοιπόν όλους τους φίλους μας την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου, εμβληματική ημέρα, παραμονή της 28ης, στις 7.30 ώρα το απόγευμα στο μουσείο μας, και φυσικά συμμετέχουμε και στην αφήγηση και άτομα της θεατρικής ομάδας, την οποία και πάλι άλλη μια φορά να ευχαριστήσω από το βήμα το δικό σας, όπως και το Φιλοτεχνικό Όμιλο που αρκετά χρόνια τώρα και δουλεύουμε μαζί και διοργανώνουμε ιστορικές μνήμες εκδηλώσεις. Ναι, είναι μεγάλη χαρά για μας ότι τα σχολεία προγραμματίζουν επισκέψεις στο μουσείο, είτε επαιτειακά επικείμενων εθνικών εορτών ή της 23 Σεπτεμβρίου, είτε γενικότερα στο πρόγραμμά τους συμπεριλαμβάνουν το μουσείο. Και να πούμε ότι και σήμερα ήταν μια παρουσίαση στο Μουσικό Σχολείο της Τρίπολης, αναφορικά με το θέμα του ξυπόλυτου τάγματος της Θεσσαλονίκης που είχε ξεκινήσει και τους αλταδόρους της Αθήνας και την πείνα πάλι της περίοδου της κατοχής. Μια παρουσίαση που κάναμε εκεί που είδαμε παιδιά να συγκινούνται, να ευχαριστούνται για την αλληλεγγύη και την αλληλοκατανόηση των παιδιών του τότε ξυπόλυτου τάγματος και την όλη αυτή η οργάνωση που αναπτύξαν προκειμένου να περάσουν τις δύσκολες μέρες της πείνας της κατοχής, αλλά και να βοηθήσουν την εθνική αντίσταση, αλλά και ανθρώπους που είχαν προβλήματα στα σπίτια τους. Πόσο σημαντικά είναι τα μηνύματα που περνάνε μέσω και της ιδιωτικής αναδρομής, όπως λέτε, για το τώρα, για την κατάσταση που βιώνουμε τώρα, για τους πολέμους, πώς το εισπράττουν? Τα παιδιά δεν μπορούμε να τα οθήσουμε στην ενημέρωση την σύγχρονη, ειδικά τις μικρότερες ηλικίες. Δεν είναι και ο ρόλος του μουσείου αυτό και ίσως είναι πολλές φορές καταστεί και επικίνδυνο να το τολμήσουμε. Εκείνο που εμείς βλέπουμε είναι ότι τα παιδιά έχουν συναισθήματα μέσα στο μουσείο. Δεν ξέρω αν αυτό γίνεται από τις ίδιες οικογένειες με ιστορίες των παππούδων ή ακόμα και από το ίδιο το σχολείο και μέσα από τα εξαιρετικά βιβλία, ειδικά των ελληνικών κειμένων που έχουν τα παιδιά στο χέρι τους, και πιστεύω ότι είναι καλό εργαλείο προαγωγής του πνεύματός τους, ας πούμε, και κατάστασης να τους φέρει σε μια έτσι εγρήγορση και σε μια αναζήτηση γενικότερη. Πιστεύω ότι υπάρχουν εργαλεία, πιστεύω ότι υπάρχουν εκπαιδευτικοί οι οποίοι βοηθάνε πολύ σε αυτό το πράγμα. Το βλέπουμε εμείς στα μάτια των παιδιών που έρχονται μέσα στο μουσείο. Αλλάζει τελείως η συμπεριφορά τους από την είσοδο του μουσείου έξω μέχρι το εκθετήριο μέσα, που σημαίνει ότι το μουσείο τους επιβάλλει έναν τρόπο συμπεριφοράς και έναν τρόπο έτσι του να δούμε και να αφομοιώσουν, έτσι να αναγνωρίσουν αυτό που βλέπουν και να το ενστερνιστούν.